Και πάμε στο κέντρο της Αθήνας, όπου νωρίτερα είχαμε μία έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί θα βρούμε τον Σωτήρη Μπαρσάκη. Στην αίθουσα ειδήσεων είναι και ο Θοδόσης Πάνου. Καλημέρα. Από τον Σωτήρη, καλή σου μέρα και σε σένα. Από τον Σωτήρη θα ξεκινήσουμε. Βρίσκεται στο σημείο, μέχρι πριν λίγη ώρα ήταν και κλειστή η Αγαρνών. Τώρα βλέπουμε ότι έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Καλημέρα. Πριν από λίγη ώρα άνοιξε η οδός Αγαρνών, δόθηκε στην κυκλοφορία από τις αστυνομικές αρχές. Είναι, όπως μπορείτε να δείτε, είναι το σημείο μπροστά από την τεκτονική στο Άππου. Στις 6:35 το πρωί, μετά από τηλέφωνο στο 112, τοποθετήθηκε βόμβα και μέσα σε λίγα λεπτά έγινε η έκρηξη στο σημείο. Από άγνωστο άτομο, το οποίο σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες βρέθηκε. Εκεί τοποθέτησε την βόμβα και μέσα σε λίγα λεπτά, πριν προλάβει η αστυνομία να φτάσει στο σημείο, έγινε η έκρηξη. Μάλιστα. Για αρκετή ώρα κλείστηκαν τα 2-3 τουλάχιστον τετράγωνα γύρω από το σημείο από τις αστυνομικές αρχές, ενώ λίγο μετά τις 9 βρέθηκε και ένα δεύτερο πακέτο στο σημείο, το οποίο από τις αστυνομικές αρχές θεωρήθηκε ύποπτο. Και στις 9 ακριβώς σημειώθηκε ελεγχόμενη έκρηξη από κλιμάκιο του τμήματος εξοδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Σωτήρη, και ήθελα να σε ρωτήσω, μόνο ζημιές στην τυχοποιία είχαμε, δεν είχαμε οτιδήποτε άλλο από την έκρηξη? Στην τυχοποιία και σε κάποια γυαλιά, όπως βλέπετε κάτω, τα οποία είναι στο σημείο. Ακριβώς δίπλα στην είσοδο βλέπουμε ότι η σήμανση πριν από λίγο πήρε αποτυπώματα. Έχει προκληθεί στην είσοδο κάποια βλάβη λόγω της έκρηξης. Ναι. Μάλιστα. Όπως μπορείτε να δείτε, ναι, έχουν κλείσει με κορδέλες στο σημείο, γιατί ακόμα είναι επικίνδυνα, ας το πούμε. Επίσης συλλέγονται και στοιχεία για την έρευνα για τον εκρηκτικό μηχανισμό, Σωτήρη. Ακριβώς, από κάμερες, λοιπόν, ασφαλείας. Μπαίνουμε σε αυτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε πάντα ζωντανή σύνδεση από το σημείο που έγινε η έκρηξη. Τώρα, πληροφορίες για τα τηλεφωνήματα που έγιναν. Πότε ειδοποιήθηκαν οι αρχές, Θεοδόση, για να μέχρι να φτάσουμε στην έκρηξη. Και τι είδους βόμβες ήταν αυτές, βρε Θεοδόση, αν έχουν καταλήξει? Ακριβώς. Και να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, χαμηλής ισχύος. Χαμηλής ισχύος φαίνεται άλλωστε και από τις ζημιές μαύρες μας. Στον τοίχο έχει σπάσει εκεί η ζαρδινιέρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής μας, ο πρώτος εμπριστικός, θα τον χαρακτήριζα, μηχανισμός, αποτελούνταν από μια φιάλη γραερίου μεσαίου μεγέθους. Ναι. Λίγο πιο μεγάλο από τον καζάκι δηλαδή. Αλλά για κάμπινγκ. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Για κάμπινγκ. Αυτή ήταν και η έκφραση που έψαχνα. Ο δράστης, ο κατασκευαστής αυτής της περίεργης εμπριστικής βόμβας, είχε κόψει τον καζάκι, είχε βάλει έφλεκτο υγρό και μέσα είχε βυθίσει μια κροτίδα. Εκεί φαίνεται να την άναψε, και υπάρχει μια σημαντική μαρτυρία στα χέρια της αστυνομίας από γυναίκα κάτοικο της περιοχής, που φαίνεται να τον βλέπει αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα απομακρυνόμενος από το σημείο, και ενώ έχει βάλει την φωτιά στην κροτίδα για να γίνει έκρηξη τις οποίες αποτελέσματα βλέπουμε στην εικόνα, άρχισε να φωνάζει συνθήματα εναντίον της μασονίας. Ειδοποίησε στο 112, χωρίς να δώσει χρονικό όριο, λέγοντας ότι στο κτίριο της τεκτονικής στο Άστιν, οδό Σουρμελή, θα γίνει έκρηξη. Έσπευσε ανάμεσα η αστυνομική, έγινε όμως η έκρηξη, όπως είπαμε, ευτυχώς, χαμηλής ισχύος. Δεν υπάρχει τραυματίας, μόνο μικρές υλικές ζημιές. Για το δεύτερο κουτί που μας είπε και ο καλός συνάδελφος, ο Σωτήρης ο Μπαρσάκης, επίσης υπάρχει ένας παρόμοιος εμπριστικός μηχανισμός. Εξουδετερώθηκε βεβαίως με ελεγχόμενη έκρηξη, ο οποίος όμως, όπως λένε οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, δεν ήταν δυνατόν να εκραγεί, καθώς δεν υπήρχε συνδεσμολογία. Θεοδόση, στο τηλεφώνημα που έγινε, είπαν κάτι ή όχι μόνο? Τίποτα. Και δεν ήταν πρέπει να σας πω, δεν ήταν το κλασικό τηλεφώνημα που έχουμε συνηθίσει κατά το παρελθόν, ναι, από τους τρομοκράτες. Δηλαδή, δώστε προσοχή, δεν είναι φάρσα, δίνουν ώρες, σημείο. Θα γίνει έκρηξη στην τεκτονική, στο άσε λίγο. Αυτό. Μες. Και έκλεισε το τηλεφώνημα. Τηλεγραφικά. Γεια σου, Θεοδόση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,